Μπείτε gloveracket.com να δείτε γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε και ευχαριστώ τον Παναγιώτη Κουμερτά που είναι κοντά μας. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε? Όλα καλά, μια χαρά και εμείς, εδώ. Λοιπόν, καλά εδώ. Θα μας παρουσιάσετε μια διαφορετική ρακέτα στην ουσία, έτσι? Μιλάμε, ναι βέβαια, για μια ρακέτα καινούργια, μια καινοτομία η οποία είναι απόλυτα 100% ελληνική και είναι η πρώτη ρακέτα η οποία φοριέται. Φοριέται και είναι ξύλινη όπως τη γνωρίζουμε, από τα ίδια παραδοσιακά υλικά, παίρνεται με το γνωστό μπαλάκι που όλοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Απλά δεν την κρατάμε, τη φοράμε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και η καινοτομία και πολλές άλλες οι οποίες μπορούμε να τις αναπτύξουμε στην κουβέντα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, τι δυνατότητα μας δίνει αυτό στο παιχνίδι, γιατί είναι διαφορετική η αίσθηση? Πρώτα απ' όλα είναι η συνέχεια του χεριού μας, έτσι? Καταρχήν, ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Έχουμε ένα μικρότερο μοχλό, άρα έχουμε μικρότερη καταπώνηση στο χέρι μας. Είναι ίσως η μοναδική ρακέτα αυτή τη στιγμή, η οποία δεν προκαλεί προβλήματα στον νόμο, στον αγώνα, το tennis elbow το γνωστό που όλοι ξέρουμε, mm-hmm. ή τέλος πάντων οι αθλητές. Στους καρπούς είναι πολύ ελαφριά, ναι. Και είναι gadget. Ουσιαστικά είναι πώς να την έχεις πλέον να αναπτύσσεται ένα καινούριο άθλημα. Μπορεί να την έχεις μαζί σου να παίζεις με τον τοίχο, να παίζεις σε κλειστούς χώρους. Δοκιμάζουμε αυτό το διάστημα και κάποια κλειστά γήπεδα για να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε ακόμα και πολύ εμπορικά. Mm-hmm. Είναι κάτι καινούργιο και για μας. Εξελίσσεται καθημερινά. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται για να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο καλό γίνεται. Αγάπη δίνουμε. Πώς σας ήρθε η ιδέα, το έχετε δει κάπου έξω, να υπάρχει αυτό? Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από μια συζήτηση με κάποιους φίλους λίγο μετά το καλοκαίρι και είστε εντελώς στοιχεία. Δηλαδή τα καλύτερα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις, λένε. Και κυρίως σε κουβέντες με παρέες, έτσι. Κυρίως. Ναι. Ισχύει αυτό. Όταν αφήνεις το μυαλό σου ελεύθερο και τη σκέψη να πετάει, φεύγει το άγχος από πάνω σου και οι συζητήσεις γίνονται αληθινές και οι προτάσεις που έχουν στο τραπέζι γίνονται ουσιαστικές. Ωραία. Και έτσι βγήκε αυτή η ιδέα. Είναι πολύ... Με τι ασχολείστε γενικά? Εγώ στο επάγγελμά μου είμαι σχεδιαστής, είμαι γραφίστας. Επάγγελμα, επομένως έχω μια... Παίζει ρόλο και αυτό λοιπόν, έτσι? Έχω μια εξοικείωση με το θέμα του σχεδιασμού. Mm-hmm. Γενικά ασχολούμαστε η ομάδα που το δουλεύουμε με το βιομηχανικό σχέδιο. Στο βιομηχανικό σχέδιο ήθελα να πω εδώ ότι ο Γιάννης ο Γκουσδοβάς, καθηγητής στη σχολή του ΑΚΤΟ, έχει επιμεληθεί το ραφινάρισμα της αρχέτας. Γενικά είμαστε μια ομάδα αμυγός σχεδιαστική. Mm-hmm. Το μόνο που μας λείπει θα έλεγα είναι το marketing και η προώθηση, αυτό είναι. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα το βρείτε. Έτσι. Σιγά, και νομίζω σιγά. Ότι ακόμη καλύτερα θα είναι τα πράγματα του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι. Ναι, φέτος ήθελα να πω. Είναι ακόμη νωρίς. Ναι, είναι νωρίς. Είναι η πρώτη χρονιά ουσιαστικά την οποία βγαίνουμε για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Ωραία. Αυτό έχει για μας σημασία. Να δούμε το feedback του κόσμου, να δούμε αν αυτό το προϊόν αρέσει, τι βελτιώσεις μπορεί να υποστεί και γενικά να ακούσουμε τον κόσμο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία, οπότε τα άλλα θα έρθουν και σιγά σιγά. Και νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και ένα διάστημα που το marketing θα είναι μια βοήθεια, υπό την έννοια ότι αν αυτό λειτουργήσει από στόμα σε στόμα θα είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση. Έτσι, πάντα. Και για όλα. Αυτό που θα ήθελα να πω στους ανθρώπους που προσπαθούν και επιχειρούν, τουλάχιστον στους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα, ναι, είναι να μην παρατάνε την ιδέα τους, να μην παρατάνε τα πιστεύω τους, να προσπαθούν να είναι δυναμικοί και να έχουν επιμονή στο σκοπό. Αυτή είναι η... Και ειδικά σε αυτή την περίοδο, έτσι. Ειδικά σε αυτή την περίοδο. Ναι, και να μην πτωούνται. Τα παιδιά όλα στην ηλικία μου, εγώ είμαι 35 χρονών αυτή τη στιγμή, που προσπαθούν πραγματικά να μην τα παρατάνε. Και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που ξεκινάνε μια καινούργια startup εταιρεία, γιατί στη δικιά μας περίπτωση δεν βοηθηθήκαμε από κανέναν, ούτε από fans, ούτε ήταν προσωπικές προσπάθειες, συναντήσαμε πολλά προβλήματα και η συμβουλή που δίνω είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν και ποτέ δεν θα βγουν χαμένοι. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη για κάθε καινούργιο προϊόν, η υπηρεσία που βγαίνει. Αυτά. Λοιπόν, πώς σας βρίσκει κάποιος, πού βρίσκει, πείτε μας τη διεύθυνση ξανά.
Λοιπόν, η επίσημη ιστοσελίδα μας είναι www.glovraki.com, όπου εκεί μπορεί κάποιος να δει το προϊόν σε φωτογραφικό υλικό και βίντεο και γενικά μια επίσημη παρουσίαση. Σημεία πώλησης αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το δουλεύουμε ηλεκτρονικά, διατίθονται στο Scrooge οι ρακέτες μας. Υπάρχει μια συνεργασία με ένα αθλητικό e-shop το οποίο είναι το fitnesspro.gr. Ωραία. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις με σημεία πώλησης που μέσα στο μήνα θα ανακοινωθούν. Και προφανώς θα τα βρίσκει κάποιος, εννοείται, στην σελίδα, έτσι. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και νομίζω ότι μ' άρεσε το μήνυμα που περάσατε, έτσι, κυρίως προς τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι διαφορετικό, να μην το βάζουν κάτω στην ουσία. Έτσι. Ναι, ναι. Χάρηκα, να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Γεια χαρά. Εμείς ευχαριστούμε.